Κανονικά έγινε σήμερα ο αγώνας Ηρόδοτος Ρεθυμιακός στη Νέα Λικαρνασσό μετά τη χθεσινή αναβολή λόγω ακαταλληλότητας του αγωνιστικού χώρου, με τους φιλοξενούμενους να έχουν την πρώτη σημαντική ευκαιρία στο παιχνίδι στο 28 μετά την σέντρα του Αντιασβίλη και την κεφαλιά του Σιφακάκη, ενώ ο Ηρόδοτος βρέθηκε κοντά στον γκολ στο 38 με τον Κουσίδη να σουτάρει και τον τερματοφύλακα Κουκαλά να αποκρούει την μπάλα. Η είσοδος του Δημήτρη Κυλιάρα στο δεύτερο ημίχρονο έκανε τον Ηρόδοτο πιο κινητικό. Στο 52 έχασε ευκαιρία με τον Γκίνι και στο 65 κέρδισε πέναλτι σε φάση με πρωταγωνιστές τον Μιλωνά και τον τερματοφύλακα του Ρεθυμιακού Κουκαλά. Ο Μιλωνάς εκτέλεσε εύστοχα για το 1-0, σκοράροντας με πέναλτι όπως και στο μάτς της πρεμιέρας με τον Πόρο. Στο 80 λεπτό ο Ηρόδοτος είχε πολύ καλή στιγμή με τον Ποτουρίδη, αλλά στα επόμενα λεπτά ο Ρεθυμιακός ήταν αυτός που άγγιξε την ισοφάριση, έχοντας διπλή ευκαιρία με τον Τουρνάκη στο 84, ενώ στο 87 κατέληξε out την κοντινή κεφαλιά του Αντιασβίλη. Η νίκη κλείδωσε για τον Ηρόδοτο στο 91 λεπτό με έξυπνο πλασέ του Δημήτρη Κυλιάρα με τους Κιανόλευκους να κάνουν το 2-2 στο πρωτάθλημα.